349 από το βιβλίο Βασιλέων Α και το κεφάλαιο Γιώτα Ζήτα. 17 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, Γιώτα Ζήτα κεφάλαιο. 17 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 341 από το βιβλίο Βασιλέων Α με τη χάρη του Χριστού μας. Και είπε ο Ηλίας ο θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλάδ προς τον Αχάβ. Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, η μύδια του λόγου του στόματός μου. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, αναχώρησον εντάφθα και στρέψον προς Ανατολάς και κρύφτη πλησίον του χυμάρου Χερίθ, το απέναντι του Ιορδάνου, και θέλει σπίνη εκ του χυμάρου. Προσέταξα δε τους κόρακας να σε τρέφωσιν εκεί. Και πήγαινε και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου, διότι πήγε και κάθεσε πλησίον του χυμάρου Χερίθ, το απέναντι του Ιορδάνου, και οι κόρακες έφεραν προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το εσπέρας και έπινεν εκ του χυμάρου. Μετά δε τεινάς ημέρας εξηράνθη ο χύμαρος, επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης. Και ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς είπαγε η Σαρεπτά της Σιδώνος και κάθισον εκεί. Ιδού προσέταξε εκεί γυναίκαν χείρα να σε τρέφει. Και σηκωθείς πήγαινε η Σαρεπτά. Και ως ήλθεν εις την πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γυνή χείρα συνάγουσα ξυλάρια. Και φώνασε και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρει μου παρακαλώ λίγον είδωρ εναγκείο διαναπείο. Και ενώ πήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ κομμάτιον άρτου εν τη χειρί σου. Ιδέ είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίον, αλλά μόνο μίον μίαν χεριάν αλεύρου εις το πιθάριον και ο λίγο έλαιον εις το ρογίον. Και ιδού συνάγω δύο ξυλάρια, για να υπάγω και να κάνω αυτά διε με αυτήν και διε των ιών μου και να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν. Ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε, κάμε ως είπας, πλην εξ αυτού κάμε σε με πρώτον μίαν μικράν πίταν και φέρε σε με και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια των ιών σου. Διότι ούτω λόγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάριον του αλεύρου δε θέλει και ενωθεί, ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελαττωθεί. Έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Δε υπήγε και έκαμε κατά των λόγων του Ηλία. Και έτρωγεν αυτή και αυτός και ο οίκος της ημέρας πολλάς. Το πιθάριον του ελεύρου δεν εκενώθη, ουδέ το ρογίον του ελαίου ηλατώθη κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια του Ηλία. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ηρώστησεν ο υιός της γυναικός της κυρίας του οίκου και η αρρωστία αυτού ήτο δυνατή σφόδρα, έως ου δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Κι είπε προς τον Ηλία, τι έχεις με τεμού άνθρωπε του Θεού, ήρθες προθεμέ για να φέρεις εν θύμηση τας ανομίας μου και να θανατώσεις τον υιόν μου. Ο δε είπε προς αυτήν, δώσ' μου τον υιόν σου, και έλαβεν αυτόν εκ του κόλπου αυτής και ανεβίβασεν αυτόν εις το υπερόν, όπου αυτό σε κάθητο και πλαγίασε αυτόν επί την κλίν αυτού και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν και εις την χείρα παρά την οποία εγώ παρικώ, ώστε να θανατώσεις τον υιόν αυτής. Και εξυπλώθη τρεις επί το πεδάριον και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέομαι η ψοχή του πεδαρίου τούτου εντός αυτού. Και εισήκουσε ο Κύριος της φωνής του Ηλία και επανήλθε η ψυχή του πεδαρίου εντός αυτού και ανέζησεν. Και έλαβε ο Ηλίας το πεδάριον και κατεβίβασε αυτόν από το υπερόου στο οίκον και έδωσε εις την μητέρα αυτού και είπε, ο Ηλίας βλέπε, ζει ο υιός σου. Και είπε η γενή προς τον Ηλίαν, τώρα γνωρίζω εκ τούτου ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια. Αμήν. Οι 10 φυλές του Ισραήλ έχουν φτάσει σε τρομακτική κατάσταση αποστασίας
καθώς βασιλιάς είναι ο Αχάβ, ο οποίος έπραξε πονηρότερα υπερπάντας τους προ αυτού βασιλιάδες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενυφεύθηκε την Ιεζάβελ, η οποία η Ιεζάβελ ή το η θυγατέρα του Εθ Βαάλ, βασιλέως των Σιδωνίων, και όχι μόνο αυτό, και πήγε και λάτρεψε το Βαάλ και προσεκίνησε αυτόν και ανήγειρε βομόνη στον Βαάλ, εντός του οίκου του Βαάλ, τον οποίον οικοδόμησε εν Σαμαρία. Πλήρης, τρομακτική, θα τολμούσα να πω μοναδική για την ιστορία του Ισραήλ, αποστασία εξαιτίας του τρομακτικού βασιλιά Αχάβ και της Ιεζάβελ. Όμως, ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, λέγον όπου επερίσευσε η αμαρτία, εκεί υπέρ επερίσευσε και η χάρις του Θεού. Ώστε, εκεί ήγηρε σε αυτόν ο Θεός τον Ηλία, έναν μοναδικό προφήτη. Σκεφτείτε πόσο σοβαρά μοναδικός προφήτης είναι, που όταν γεννήθηκε ο μεγαλύτερος των προφητών, ο γεννημένος εκ γυναικών, ο βαπτιστής ο Ιωάννης, γεννήθη εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου του προφήτου. Ο μεγαλύτερος των προφητών. Αλλά εδώ υπάρχει και μία παρατήρηση που δεν πρέπει να την παραβλέπουμε, ότι ο μεγαλύτερος των προφητών είναι μικρότερος των Υιών του Θεού, των εν τη βασιλεία του Θεού, καθώς είναι η Εκκλησία αφενός μεν, αφετέρου είναι και οι φίλοι του νυμφίου. Και έτσι λοιπόν τώρα την περίοδο του Αχάβ και του Βαλάμ, του Βαάλ, συγγνώμη, που ελατρεύεται από τις 10 φυλές του Ισραήλ, ηγέρθη ο Ηλίας ο προφήτης, ένας μοναδικός άνθρωπος ο οποίος αποτελεί και την προτύπωση της αρπαγής της Εκκλησίας, γιατί δεν γεύτηκε θάνατο, αλλά εν ζωή ο Θεός τον πήρε με άμαξα πυρός. Μοναδικός άνθρωπος. Πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, ιδιαίτερος άνθρωπος. Με τον οποίον ο Θεός μιλούσε στόμα με στόμα. Μοναδικός άνθρωπος. Και ξαφνικά κάποια στιγμή του λέει ο Θεός του Ηλία του προφήτου, πήγαινε πες στον Αχάβ ότι δεν θα υπάρξει βροχή ούτε δρόσος μέχρι ότου πω λόγω εγώ εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Και βέβαια, εάν δεν υπήρχε βροχή και δρόσος, θα υπήρχε μετά πάσης βεβαιότητος πείνα, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τραφούνε. Αδερφέ Μπάμπη, ετοίμασε το βαφτιστήρι, σε παρακαλώ. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τραφούνε. Ο Θεός όμως είχε προβλέψει για τον Ηλία, και αυτό πάλι είναι ένα πολύ σοβαρό μήνυμα για σήμερα, εις διατήρησης ζωής του, μία χείρα, όχι από το λαό Ισραήλ, αλλά μία χείρα από τα Σαρεπτά της Σιδώνος. Να τον διατηρήσει στη ζωή 3,5 χρόνια. Να τον ταΐζει, να τον ποτίζει, να τον φιλοξενεί. Να του χαρίζει τα προζωήν και ευσέβιαν, που λέει και ο Λόγος του Θεού. Αλλά ένα παράξενο, όταν το διάβαζα, γεγονός συνέβη στον Ηλία πριν τον αποστείλει ο Κύριος στα Σαρεπτά της Σιδώνος. Του λέει, πήγαινε
στο χήμαρο Χερίθ, κρύφθητη απέναντι του χυμάρου, θα πίνεις νερό από το χήμαρο και προσέταξα εγώ τους κόρακες να σε τρέφουν εκεί. Εγώ προσέταξα κόρακες. Και πράγματι, κάθε πρωί και κάθε απόγευμα οι κόρακες έφεραν στον Ηλία άρτον και κρέας, αρκετό για να χορτάσει, για λίγες μέρες όμως. Και το ερώτημά μου είναι, όταν το διάβαζα, γιατί έπρεπε να περάσει από τον χήμαρο Χερίθ και δεν τον απέστειλε κατευθείαν στη χείρα στα Σαρεπτά της Σιδόνος. Και η απάντηση είναι ότι οι χρόνοι και οι καιροί ανήκουν στο Θεό και έπρεπε να φτάσει στη χείρα στα Σαρεπτά της Σιδόνος στην απόλυτη πλήρη και τέλεια δυναμία της, ώστε τότε και μόνο τότε εν τη απολύτω αδυναμία φαίνεται η δύναμη του Θεού τελεία. Εάν δεν φτάσει ο άνθρωπος στην απόλυτη αδυναμία, δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η δύναμη του Θεού τελεία. Βέβαια αυτό μας το εξηγεί πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος, όταν επέτρεψε άγγελος Σατάν να τον ραπίζει για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Και προσευχήθηκε και το απάντησε ο Κύριος, αρχίσε η χάρις μου δύο φορές και την τρίτη του εξήγησε. Και η εξήγηση ήταν απλή και βεβαία. Μόνο όταν θα φτάσει στην απόλυτη αδυναμία, μόνο τότε η δύναμη του Θεού θα φαίνεται στη ζωή σου τελεία. Εάν είσαι εν δυνάμει, δεν θα βλέπεις τη δύναμη του Θεού τελεία. Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό του Ηλία ήταν ότι ήταν κατά πάντα υπήκος άμεσα στο Λόγο του Θεού. Χωρίς καθυστέρηση, χωρίς να βιάζεται και όπως είπα και χωρίς να καθυστερεί. Άμεσα πήγε στο χήμαρο Χερίθ, εκεί επιβίωσε για μερικές μέρες τρώγοντας άρτο και κρέας από τους κόρακες, αλλά σε λίγο έκτισαν ομβρίας, στέρεψε και ο χήμαρος και δεν είχε να πιει. Σε τέλεια δυναμία πλέον και ο Ηλίας. Και τότε ήταν που έγινε λόγος Κύριου. Στην τέλεια δυναμία του Ηλία αφενός μεν, αλλά και στην τέλεια δυναμία της χείρας που δεν το ξέρει ο Ηλίας. Τώρα σήκω και πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδόνος, γιατί εκεί έχω διατάξει μία χείρα να σε τρέφει. Και επειδή ήταν στην απόλυτη αδυναμία ο Ηλίας, δεν είχε να πιει νερό, έφυγε αμέσως. Αν και έτσι ενεργεί ο Ηλίας, άμεση υπακοή. Και φτάνει στα Σαρεπτά της Σιδόνος. Και τυχαίνει να βρει μπροστά του μία χείρα η οποία ήταν εμφανής από την ενδυμασία της ότι ήταν η χείρα και σκέφτεται να δοκιμάσει. Μήπως είναι αυτή. Λες να είναι αυτή. Και έτσι λέει, μπορείς να μου δώσεις λίγο νερό να πιω. Και η χείρα χωρίς δισταγμό καθόλου πήγε και του φέρε νερό. Οπότε η ένδειξη, όχι η απόδειξη, η ένδειξη είναι ότι μάλλον αυτή είναι. Γιατί? Γιατί υπάκουσε στη φωνή του άμεσα, στην αίτησή του άμεσα. Και συνεχίζει. Έχεις να μου δώσεις, σε παρακαλώ, ένα κομμάτι ψωμί να φάω. Και η χείρα εκφράζει την απόλυτη αδυναμία της. Έχω ένα ρογείο ελαίου που τελειώνει.
και έχω ένα πιθάριον αλεύρου που τελειώνει. Λίγο αλεύρι έχω και λίγο λάδι. Θα πάω να κάνω ένα κομμάτι ψωμί, να φάει ο γιος μου και εγώ και ύστερα να πεθάνουμε από την πείνα. Τέλεια αδυναμία. Και τώρα έρχεται η εκπλήρωση του Λόγου του Θεού, γιατί ο Θεός μιλάει. Μιλάει βέβαια στον Ηλία, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Επαναλαμβάνω, εν πνεύματι Αγίου και δυνάμει του Ηλίου του προφήτου, ο μεγαλύτερος των προφητών γεννήθη επί της γης. Και της λέει αυτά που του είπε ο Θεός. Πήγαινε κάνε πρώτα μια μικρή πίτα για μένα, πρώτα για μένα και δώστη μου. Και ύστερα κάνε και για σένα μια μικρή πίτα, πιο μεγάλη, για σένα και για το γιο σου. Ο Θεός έχει φτιάξει την καρδιά της πλήρως για να εξυπηρετήσει τον Ηλία, για να τη χρησιμοποιήσει εις διατήρηση ζωής του Ηλία. Δηλαδή, ο Θεός τα έχει τακτοποιημένα όλα. Αδελφοί, αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρό το μήνυμα. Ο Θεός τα έχει τακτοποιημένα όλα στη ζωή σου, αρκεί εσύ να πάρεις απόφαση να υπηρετείς τον Κύριο. Να εξητάς τη φωνή Του, να υπακούς τη φωνή Του και να εκτελείς την εντολή Του, την προτροπή Του. Τα έχει όλα έτοιμα. Όλες τις ανάγκες σου. Όλα. Για σένα, για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου. Όλα έτοιμα τα έχει. Το ερώτημα είναι, το πιστεύεις? Εάν το πιστεύεις, θα υπακούς τη φωνή Του? Μα έφυγε τώρα από τον Ισραήλ για να πάει στα Σαρεπτά της Σιδώνος. Εκεί του είπε ο Κύριος. Και να βρει μία χείρα. Έτσι του είπε ο Κύριος. Και έκανε ακριβώς αυτό που του είπε ο Κύριος, γιατί ήταν υπάκουος και αφιερωμένος στο Θεό. Και πράγματι, κατά παράξενο τρόπο, το ρογείον του ελαίου της χείρας δεν άδειαζε ποτέ και το πιθάριον με το αλεύρι δεν άδειαζε ποτέ. Και η χείρα τον πήρε στο σπίτι, τον πήγε στο υπερό του σπιτιού της, τον φιλοξένησε για 3,5 ολόκληρα χρόνια. Και επαναλαμβάνω αυτό που κατάλαβα, ότι έπρεπε να φτάσει στο τέλος για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Εάν δεν φτάσει στην απόλυτη αδυναμία, αποκλείεται να αποκαλυφθεί στη ζωή σου η τέλεια δύναμη του Θεού. Δηλαδή, θα περιμένω να έρθω σε αδυναμία? Όχι. Θα εξητώ. Υπάρχει η Χριστώτης που φέρνει τον άνθρωπο σε μετάνοια, αλλά υπάρχει και η αυστηρότης. Από σένα εξαρτάται να επιλέξεις τη Χριστότητα ή την αυστηρότητα. Δηλαδή, μας δίνει την ευκαιρία ο Θεός σήμερα να καταλάβουμε και να εξητήσουμε με όλη μας την καρδιά από τον Κύριο να φέρει με τη Χριστότητά Του, όχι με την αυστηρότητά Του, να φέρει με τη Χριστότητά Του τη ζωή μας, την προσωπική, την οικογενειακή, στην απόλυτη αδυναμία, για να τακτοποιήσει ο Θεός την απόλυτη ευλογία στη ζωή μας.
επιτρέπει θλίψη κάθε υπερβολή, αυτή είναι η αυστηρότητα. Θλίψη κάθε υπερβολή για να καταλάβω ότι ο Θεός με παρηγορεί για να μπορώ και εγώ να παρηγορώ και να σώζεται αυτός τον οποίον παρηγορώ. Σκεφτείτε, αδελφοί, τη στιγμή εκείνη της χείρας. Σκεφτείτε για μια στιγμή. Να έχει μια χεριά αλεύρι και λίγο λάδι και να έχει ένα παιδί. Και να ξέρει ότι εδώ τελειώνουν όλα. Πεθαίνω. Τελειώνουν όλα. Καμία ελπίδα. Απόλυτη αδυναμία. Καμία ελπίδα. Επαναλαμβάνω όμως, σε αυτή την κατάσταση ο Θεός φανερώνει τη δύναμή Του τελεία. Μπορώ όμως να έρθω σε αυτή την κατάσταση είτε να με φέρει ο Θεός με ταλαιπωρία, είτε να εξητήσω από το Θεό να μου χαρίσει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου και να τρέμω στο λόγο Του. Αυτή είναι η απόλυτη αδυναμία. Απόλυτη ταπείνωση. Πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Ξέρεις, θα πει πνεύμα ταπεινού, όπως της γυναίκας αυτής της χείρας. Καρδιά συντετριμένη, λυπημένη. Τώρα τι θα κάνω, δεν υπάρχει ελπίδα. Αλλά ταυτόχρονα βλέπει και έναν άνθρωπο του Θεού να τη ζητάει βοήθεια και τρέμει στο λόγο του Θεού και να του δώσει βοήθεια. Όχι για να ζήσει. Κύριε Θεέ μου, δεν το έκανε για να ζήσει. Γιατί δεν υπήρχε ελπίδα να ζήσει. Αλλά το έκανε επειδή διέκρινε άνθρωπο του Θεού που ζητάει βοήθεια. Πόσο σημαντικό είναι, αδελφοί αγαπητοί, όταν βλέπουμε κάποιον που έχει ανάγκη, που ζητάει ή δεν ζητάει ακόμη βοήθεια, εμείς τα προσφέρουμε. Μα τι πρόσφερε, θυμηθείτε για να το καταλάβουμε λίγο αυτό, τη χείρα με έναν κορδάντι. Πόσο την ετοίμησε ο Χριστός με το λόγο Του. Κοίτα λέει πως οι πλούσιοι δίνουνε. Μπράβο τους. Αλλά αυτή όμως που αξίζει την ευλογία μου είναι αυτή η χείρα. Που είναι όλη η περιουσία της αυτός ο κορδάτης. Και εκεί πήγε και το έδωσε στο Θεό. Και λέτε να πέθανε από την πείνα. Η αδυναμία της μεγάλη έφτασε στην τελειότητα καθώς το έδωσε και από εκεί και πέρα ανάλαβε τη ζωή της ο Χριστός. Δεν ξέρω τι έκανε, αλλά ξέρω τι έκανε μεγαλεία στη γυναίκα αυτή. Όπως ακριβώς και στη χείρα. Μεγαλεία, ξέρεις, θα πει μεγαλεία να κάνεις τη ζωή σου ο Θεός. Αλλά έπρεπε να φτάσεις στην απόλυτη αδυναμία. Δεν έχω άλλο, μια χεριά αλεύρι και λίγο λάδι. Θα το κάνω, θα φτιάξω μια πίτα, θα φάει ο γιος μου, θα φάω κι εγώ και μετά πεθαίνουμε. Και ξαφνικά έρχεται ένας άνθρωπος του Θεού από το Ισραήλ, αυτή είναι Σιδόνια. Παράξενα πράγματα. Σιδόνια. Κύριε Θεέ μου. Ξέρετε από πού ήταν η Ιεζάβελ. Σιδόνια. Και άκουστε να το διαβάσω. Και ως μικρόν όν το να περπατάει ο Αχάβ στα σαμαρτίας του Ιεροβάμ, έλαβε δια γυναίκα Ιεζάβελ τη θυγατέρα του Εθβάλ, βασιλέως του Σιδονίων. Από εκεί που ήτανε
Η Ιεζάβελ, εκεί τον έστειλε ο Ηλίας. Τι παράξενα πράγματα, ε. Δεν είναι θέμα τόπου, είναι θέμα ανθρώπου. Όλοι εδώ είμαστε σε μία εκκλησία του Κυρίου που μας ευλογεί ο Θεός. Αλλά κάποιον τον ευλογεί πολύ και του δίνει και την ευκαιρία να τον ευλογεί τέλεια και κάποιον ως διαπηρός. Αστήρα που αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα. Φοβερό το μήνυμα, αδελφοί, να το καταλάβω. Ότι όταν η αδυναμία μου γίνει πλήρης, τότε η δύναμη του Θεού στη ζωή μου θα αποδειχθεί τελεία. Και υπάρχουν, επαναλαμβάνω, δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να με φέρει ο Θεός, να με ταπεινώσει ο Θεός σε αδιέξοδο απόλυτο, που απελπίστηκα και του ζήν, λέει ο Απόστολος Παύλος, ή και όταν ερχόταν από τα Ιερουσάλυμα 10 μέρες δεν τρώγαν τίποτα και απελπιστήκανε και του ζήν, ή γιατί είχε πει ο Παύλος με τη δική του, μη φύγετε από εδώ. Και φύγανε. Και τώρα, γιατί φύγανε? Γιατί δεν τον ακούσανε? Για να φτάσουν στην τέλεια αδυναμία. Αλλά επαναλαμβάνω, μπορούμε σήμερα όλοι μας να ζητήσουμε να μας χαρίσει ο Θεός να βιώνουμε τέτοιες καταστάσεις, όχι με ταπείνωση του Θεού, αλλά ενδεδειμένη ταπεινοφροσύνη Θεού. Εσείς ταπεινώθετε υπό την κρατέα χείραν του Θεού και ο Κύριος θα σας υψώσει στο δικό του τον καιρό. Να ζητάμε πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Τι θα πει ταπεινο, φτωχού να μην έχω να φάω. Αλλά να έχω, αλλά εγώ θέλω πνεύμα ενός ανθρώπου που δεν έχει να φάει. Σαν τη χείρα που τελειώνει. Αυτό ήταν το πνεύμα της χείρας. Απόλυτα ταπεινωμένο. Η καρδιά της απόλυτα συντετριμένη. Και τρέμουσα στο λόγο του Θεού καθώς είδε τον άνθρωπο του Θεού. Και υπήκουσε. Και του δώσε. Και από εκεί και πέρα όχι μόνο έζησε και αυτή και ο γιος της, πλουσιοπάροχα θα τολμούσα να πω, δεν είναι ακριβής ο όρος, και αυτή και ο γιος της και ο Ηλίας. 3,5 χρόνια. Αλλά ο Θεός θέλει να τη φέρει σε μεγαλύτερη ακόμη ταπείνωση, γιατί πρέπει να μάθει και κάτι άλλο. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι, προσέχετε σας παρακαλώ, είναι άνθρωπος του Θεού, αλλά είναι και κάτι άλλο. Ο λόγος του είναι λόγος Θεού. Είναι άνθρωπος του Θεού και δεν έχει λόγο ανθρώπινο. Είναι άνθρωπος του Θεού και έχει λόγο Θεού. Τι θα πει λόγο Θεού? Λέει και γίνεται. Κανείς δεν μπορεί να αλλάξει τις βουλές του Θεού. Και ακούτε τι επιτρέπει ο Θεός. Σε πιο μεγάλη αδυναμία πεθαίνει ο γιος της. Και πού πηγαίνει αυτή? Δεν πηγαίνει στο νεκροθάφτη. Δεν κλαίει. Αλλά πηγαίνει στον Ηλία. Τον άνθρωπο του Θεού. Γιατί έφερες μπροστά μου η ενθύμηση της ανομίας μου και θανάτωσες το γιο μου? Είσαι Άγιος, εγώ δεν είμαι.
Με αποτέλεσμα πέθανε ο γιος μου. Και της λέει ο Ηλίας, φέρ το παιδί σου, το ανεβάζει απάνω στο υπερό, προσεύχεται και σε λίγο το κατεβάζει κάτω και της λέει, πάρ' το παιδί σου. Ζωντανό. Το ρογείον δεν άδειασε, το πιθάριον δεν άδειασε, το γιο της τον ανέστησε. Κύριε Θεέ μου, τι έργο κάνει ο Θεός με τη χείρα, όχι με τον Ηλία, με τη χείρα. Υπήρχαν λέει πολλές χείρες στο λαό Ισραήλ, αλλά στους Ιδονίους, στα Σαρεπτά της Ιδόνος έστειλε τον Ηλία. Γιατί εκεί υπήρχε αυτή η χείρα. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Κάνε μας έτσι. Χάρισέ μας, Κύριε Θεέ μου, κατά χάριν την τελεία αδυναμία στη ζωή μας, για να αποδειχθεί απόλυτη η δύναμή σου στη ζωή μας. Κατά χάριν όμως, όχι σαν τη χείρα, κατά χάριν. Και τότε ομολόγησε και είπε, τώρα γνωρίζω εκ τούτου όχι μόνο ότι είσαι άνθρωπος του Θεού, αλλά ότι ο λόγος του Κυρίου είναι το στόματί σου αληθεία, αλήθεια. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Είναι άνθρωπος του Θεού και αυτά που λέει είναι λόγος Θεού. Δόξα, 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 δόξα. Αυτό έπρεπε να μάθει η χείρα. Και αυτό έπρεπε, γιατί όσα προεγράφησαν για τη διδασκαλία, μόνο προεγράφησαν, πρέπει να μάθουμε και εμείς σήμερα. Ναι, είσαι άνθρωπος του Θεού. Αλλά ο λόγος σου που βγαίνει από το στόμα σου είναι λόγος Θεού. Κύριε, ελέησέ μας. Αμήν, αδερφοί. Έλεος και χάρη θέλουμε, Πατέρα. Και σαν τη χείρα, με πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου, τρέμονται στο λόγο του Θεού, αφιερωμένοι στον Κύριο, όχι αφιερωμένοι, σβήστε το, με πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου, τρέμονται στο λόγο του Θεού, αλλά και σαν τον Ηλία, πλήρης Πνεύματος Αγίου, δυνάμεως, να μου μιλάει ο Θεός, να Του μιλάω, να μ' ακούει, να Τον ακούω, ώστε ο λόγος μου να είναι λόγος Θεού, εμπνεύματι και αληθεία, εμπνεύματι και δυνάμει Ηλίου του Προφήτου. Να μην είναι λόγος όμορφος, γιατί υπάρχει ο ρήτορας. Λόγος όμορφος, τα λέει καλά. Το αποτέλεσμα όμως είναι, έχει αποτέλεσμα στους ακούοντας. Και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντας θα σώσεις. Εκεί είναι το πρόβλημα, το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο είναι, είσαι άνθρωπος του Θεού. Ο λόγος σου είναι λόγος Θεού. Δηλαδή, έχει αποτέλεσμα. Έχει ανάσταση. Έχει σωτηρία. Βοήθησέ μας, Κυρία μου. Αμήν. Κύριε μου.